Μαζέψε με. Είμαστε φίλες, μην το ξεχνάς. Ούτε ήμασταν φίλες. Ούτε είμαστε φίλες. Τι έγινε, ποιος έφερε σε αυτή την κατάσταση? Είδα τη Ρεγκίνα. Την είδα να φιλιέται με το Στράτο. Δεν είναι δυνατόν. Ο Σωτηρίου, εκτός των άλλων, πλησίασε και κάποιο δικό σου πρόσωπο. Ποιον πλησίασε? Τον Άρη Μοσχώνα. Το έχει πληροφορηθεί ο Αμοιράς, άραγε το ξέρει. Και αν δεν το ξέρει, θα το μάθει γρήγορα. Καλομελέτα και έρχεται. Μου λες έμεσα ότι πρέπει να ρίξω τα μούτρα μου στον Άρη. Να πέσω τόσο χαμηλά. Ή εσύ θα πέσεις ή η εταιρεία σου. Να πας σε όποιο δικαστήριο θέλεις. Τα παιδιά μου δεν θα φύγουν από εδώ μέσα. Κανείς δεν θα μου πάρει τα παιδιά μου, κανείς! Φύγε τώρα! Τι έγινε? Τρόμαξες? Τι πας να κάνεις, Έλσα? Να σε σκοτώσω? Είσαι τρελάθηκες. Απορείς, ε? Νομίζω ότι κάποια στιγμή βρέθηκες και εσύ σε αυτή τη θέση. Ή κάνω λάθος? Όχι, βρέθηκες, δεν κάνω λάθος. Τι θες? Να μιλήσουμε. Τι έχουμε από μένες? Πολλά. Πολλά. Όσο σε κοιτάζω, διακρίνω ακριβώς την ίδια έκφραση που είχα κι εγώ όταν είχες έρθει στο νοσοκομείο, στο δωμάτιό μου εκείνο το βράδυ. Θυμάσαι? Σταμάτα. Δεν ήθελα να σου κάνω κακό, ήθελα να σου πω την αδίλειο σου. Είμαι η σκιά σου. Αλλά θέλω να προσέχεις τον εαυτό σου μόνο. Τον εαυτό σου και τον εδώ. Θυμάμαι. Ήμουν τρομοκρατημένη. Ακριβώς όπως εσύ τώρα. Μη φοβάσαι όμως. Δεν πρόκειται να σου κάνω κακό. Αν και θα μπορούσα. Νομίζω ότι θα ήταν τόσο εύκολο. Φυσικά. Ποιος θα με συνέδεε με το θάνατό σου? Ηρέμησε όμως. Δεν κινδυνεύεις. Ήρθα εδώ γιατί θέλω να μιλήσουμε. Δεν έχω όρεξη για κουβέντα. Δεν είμαι και πολύ καλά. Δεν θα κάνεις μια προσπάθεια. Για χατήρι μου. Μου έχεις και δυναμία. Έτσι κι αλλιώς δεν έχω άλλες επιλογές. Όλο και καλύτερα. Μπήκες σαν δολοφόνος. Τώρα συνεχίζεις σαν εκβιάστρια. Υπέροχα. Φόνοι, εκβιασμοί, βαριές κουβέντες χρησιμοποιείς. Εγώ ήρθα εδώ απλώς γιατί θέλω να κάνουμε μια κουβεντούλα που μας αφορά και τους δυο. Νομίζω ότι έχουμε και κοινά ενδιαφέροντα εμείς οι δυο. Έχουμε. Έχουμε, Στράτο. Από τότε που εμείς οι τρεις κάναμε ένα φόνο και εσύ ήσουν αθεατής του. Από εκείνο το βράδυ που καταστράφηκαν οι ζωές όλων μας.
Λέγε που θες να καταλήξεις. Είτε σ' αρέσει είτε όχι, οι ζωές μας έχουν συνδεθεί. Έχουμε περάσει πάρα πολλά και το πληρώνουμε ακόμα αυτό το τίμημα. Εγώ μέσα στη φυλακή πέρασα έναν εφιάλτη και εσύ μέχρι πριν από λίγο δεν ήξερες αν θα ζήσεις. Το μόνο κοινό σημείο που είχαμε ήταν ότι γύρευα εκδίκηση από εσάς. Τώρα αυτό σταμάτησε. Τι θες άλλο δηλαδή? Θέλω να ξορκίσουμε ό,τι μας συνδέει με το παρελθόν. Σου είπα, εγώ τελείωσα με αυτό. Τελείωσα. Είσαι σίγουρος ότι τελείωσες? Τι εννοείς? Εννοώ ότι είσαι σίγουρος ότι κανείς δεν πρόκειται να σε κυνηγήσει. Γιατί σκοπεύετε να με κυνηγήσετε εσύ και φίλοι σου? Όχι. Δεν μιλάω για μας. Σου είπα από την αρχή ότι εδώ μέσα δεν ήρθε για να σου κάνω κακό. Γιατί ήρθες τότε, Έλσα? Γιατί θέλω να συμμαχήσουμε, Στράτο. Τι θα κάνω με το παιδί? Δεν είναι καλά. Ξέρεις, ο Πέτρος δεν είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο πρέπει να ανησυχείς. Το ξέρεις ότι δεν κοιμάται τις νύχτες. Έχασα κι εγώ την ψυχραιμία μου. Δεν με έχει δει ποτέ σε αυτή την κατάσταση. Και ούτε και πρέπει να σε ξαναδεί, βέβαια. Ναι, το ξέρω. Αλλά δεν μπορώ να το ελέγξω. Δεν αντέχω άλλο. Αγάπη μου, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να σηκώσει τα χέρια ψηλά. Μου έχουν σπάσει τα νεύρα. Να τα ξαναδέσεις. Ο Αντώνης σου έχει κηρύξει πόλεμο. Το καταλαβαίνεις? Και εδώ που τα λέμε, εσύ του όπλησες το χέρι. Με τη στάση σου. Έπρεπε να του έχω πει την αλήθεια πολλά χρόνια πριν. Έτσι κι αλλιώς θα τη μάθαινε. Καλά, αυτό δεν το ξέρουμε. Πάντως, δεν νομίζω ότι θα το χρησιμοποιήσει εναντίον μου για την επιμέλεια των παιδιών. Εντάξει, ας πούμε ότι αυτό δεν θα το χρησιμοποιήσει. Ότι έχεις μια εξωσυζυγική σχέση, ε? Αυτό τι λες, θα το περάσει τον κου? Τώρα τι θέλεις να σου πω? Άκουσε με! Ο Στράτος, τι σου είναι, παιδί μου, είναι άντρας σου. Εσύ τον έβαλες μέσα στο σπίτι σου, με τα παιδιά σου. Πώς ήρθαν έτσι τα πράγματα, ρε μαμά? Εγώ ήθελα μια τακτοποιημένη ζωή. Ήθελα το σπίτι μου, τον άντρα μου, τα παιδιά μου. Άσε τώρα τα θέλω και ας δούμε τα πρέπει. Αυτά είναι που μας καίνε αυτή τη στιγμή. Ωραία. Πες μου τι θες να κάνω. Κοίταξε, όσο αφορά το παρελθόν σου, έκανες πάρα πολύ άσχημα που κάθισες και του τα είπες όλα. Πάρα πολύ άσχημα. Αλλά τέλος πάντων, ό,τι έγινε, έγινε. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Φρόντισε τώρα, από εδώ και πέρα, φρόντισε να μην του δίνεις δικαιώματα, το καταλαβαίνεις? Δηλαδή? Δηλαδή η ζωή σου θα περάσει από κόσκινο προκειμένου να κρατήσεις την επιμέλεια των παιδιών. Γι' αυτό σκέψου, σκέψου τι θα κάνεις με το Στράτο. Ή παντρέψου τον ή χώρισέ τον. Τι λες τώρα, βρε μαμά? Εδώ χαροπαλεύει ο άνθρωπος. Δεν είπα τώρα αυτή τη στιγμή, όταν βγει. Δώρα, πρόσεξε. Γιατί ο Αντώνης θα σου πάρει τα παιδιά ώσπου να πεις κείμενο. Δηλαδή μόνη μου θα το αποφασίσω αυτό? Αγάπη μου, δεν έχεις την πολυτέλεια να περιμένεις να σου κάνει πρόταση. Οπότε. Οπότε τι? Να χωρίσω? Δεν ξέρω, Δώρα. Δεν ξέρω. Κάτσε και βάλτα σε μια ζυγαριά. Ζήγησέ τα. Σκέψου τα καλά και αποφάσισε. Τι θέλεις? Το Στράτο ή τα παιδιά σου? Αυτό είναι πολύ άδικο. Η ζωή είναι πολύ άδικη, αγάπη μου. Δηλαδή ο Αντώνης που με απατούσε τόσα χρόνια θα βγει και λάδι από πάνω, έτσι? Ας μην ασχολείσαι κάτι. Πώς να μην ασχολούμαι? Εδώ χειρωμένη και περιμένει και το παιδί του. Αυτό δεν το ξέρω. Ακόμα δεν έχει αποδειχθεί τίποτα. Γι' αυτό σου λέω. Εσύ από εδώ και πέρα φρόντισε ό,τι κάνεις να το κάνεις πάρα πολύ ψύχρεμα. Γιατί αλλιώς θα καταρρεύσεις. Στο λέω. Βαρέθηκα. Βαρέθηκα, μαμά, βαρέθηκα. Μια ζωή το ίδιο δίλημα. Ό,τι και αν αποφασίσω, θα ζήσω σαν μισός άνθρωπος. Πώς να είμαι καλά μακριά από τα παιδιά μου? Και πώς να είμαι καλή μητέρα όταν θα είμαι δυστυχισμένη μακριά από το Στράτο? Να συμμαχήσουμε εγώ και εσύ. Ενάντια σε ποιον? Ενάντια σε αυτόν που μπορεί να βλάψει και εσένα και εμένα. Ενάντια στο διαμαντή αμοιρά. Θα γελάσουμε πάρα πολύ σήμερα. Και πώς το σκέφτηκες εσύ αυτό? Τον πρόδωσες. Τον ξέρεις καλύτερα από μένα. Ο αμοιράς δεν ξεχνάει τίποτα. Όταν βγεις από εδώ μέσα, θα σε κυνηγήσει. Αυτό το λες εσύ. Και έτσι κι αλλιώς τι θα κάνω εγώ με τον αμοιρά, η δική μου υπόθεση. Σύμφωνοι. Αλλά είναι εντελώς διαφορετικό να τον αντιμετωπίσεις μόνος σου
και εντελώς διαφορετικό να έχεις ένα σύμμαχο. Εξάλλου, έχεις και εσύ ένα δύνατο σημείο πια. Είναι ποιο? Η αγάπη σου για τη Δώρα, Στράτο. Και ο Αμοιράς το ξέρει αυτό. Φαντάσου τι όπλο θα είναι αυτό στα χέρια του. Εσύ τον ξέρεις καλύτερα από όλους μας. Εσύ οργάνωνες πάντα τα παιχνίδια του. Ξέρεις πώς σκέφτεται και πώς αντιδράει. Ρεζάν, εγώ δεν παίζω το παιχνίδι κανονός, έτσι. Μόνο το δικό μου. Δηλαδή θες να μου πεις τώρα ότι δεν σε χρησιμοποίησε ποτέ και ότι ποτέ δεν σου πέρασε από το μυαλό να τον εκδικηθείς? Έλα, Στράτο. Οι δυο μας μιλάμε τώρα. Σου το είπα και πριν, Ρεζά. Τη στιγμή που εγώ γνώρισα τη Δώρα, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα έχουν περάσει τη δεύτερη μέρα. Ούτε καν ότι ναύχτηκε στον αέρα μια σχέση ζωής όπως τη Δώρα με τη Ρεγκίνα. Μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Εγώ είμαι ξεκάθαρος με τη Ρεγκίνα. Και ξέρεις πολύ καλά ότι ακόμα και όταν μπορούσα να τη βάλω στη φυλακή, δεν το έκανα. Στράτο, μιλάμε για μια φιλία χρόνων. Και εσύ είσαι ο μόνος που μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Όταν κάποια πράγματα πάρουν το δρόμο τους, κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν σε περίμενα τόσο μυρολάτρη. Δεν είμαι μυρολάτης. Ρεαλιστής είμαι. Δεν νομίζω ότι μπορώ να κάνω εγώ κάτι για τη σχέση της Δώρας με τη Ρεγκίνα. Για τη σχέση όμως τη δική σου με τον Αμοιρά μπορείς. Α, το βιολίζω εσύ. Στράτο, σου δίνω μία ευκαιρία. Πάρ' την. Μέχρι τώρα ήσουν να πιώνει στα χέρια του. Σε έκανε ό,τι ήθελε εκείνος. Αντέστρεψε τους όρους τώρα που μπορείς. Δεν κάνω συμμαχίες εγώ, Έλσα, με κανένα. Το έχεις ακούσει αυτό που λένε ότι οι λύκοι δεν κάνουν κολεγιές με κανένα? Είναι αυτό, μόνοι τους γεννιούνται και μόνοι τους πεθαίνουν. Θα σε εξοντώσει. Και δεν θέλεις να το καταλάβεις. Εσύ ό,τι έκανες μέχρι τώρα το έκανες γιατί είχες ένα κίνητρο. Ένα συνέστημα. Έστω και την εκδίκηση. Ο Αμοιράς το μόνο κίνητρο που έχει στη ζωή του είναι το χρήμα. Αν θες. Εσύ το λες αυτό. Εσύ που είσαι σκοτώσει είναι ψυχρό, το λες αυτό. Εγώ ήμουνα σε άμυνα και το ξέρεις. Και ό,τι έχω κάνει εγώ δεν συγκρίνεται με αυτά που έχει κάνει εκείνος. Στο είπα και πριν, Έλσα. Κανένας από εδώ και πέρα τραβάει το δρόμο του μόνος του. Χωριστά. Βέβαια, χωριστά. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι μόνος μου, τελείως. Μόνος. Άσε με να έχω τις επιφυλάξεις μου. Ξέρεις, όταν ήμουν στη φυλακή, απέκτησα μια έκτη αίσθηση. Και αυτό με έκανε να βλέπω διαφορετικά τα πράγματα. Ίσως και από αυτό να την γλίτωσα. Το ενστικτό μου, λοιπόν, με έφερε σε σένα. Λες να πιστεύω τόσο έξω. Μάλλον. Άσε με να αμφιβάλλω. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει, Στράτο. Δεν είμαι πια το ρομαντικό κοριτσάκι που περίμενα τον υπότι με το άσπρο άλογο. Έχω αλλάξει. Διάλεξε, στρατόπεδα. Ή με τους νικητές ή με τους ηττημένους. Εσύ αποφασίζεις. Να σε ρωτήσω κάτι. Πιστεύεις ότι εσύ μπορείς να νικήσεις τον Αμοιρά? Σκέψου αυτά που σου είπα. Και ας μην πληγωθούν άλλο η Ρεγκίνα με τη Δώρα. Σε παρακαλώ. Σκέψου το κι αυτό. Καλή ανάρρωση. Thank you.
γυρεύεις εσύ εδώ? Ελέγχω το σύστημα υγείας και είπα να ξεκινήσω από εδώ. Άσε τις βλακίες και πες μου. Το παιδί που είναι? Στο πάρκινγκ. Μπορείς να κόψεις ειρωνίες τώρα και να μου πεις? Τι δουλειά είσαι εδώ? Ήρθα να δω ένα καλό φίλο. Ένα καλό φίλο? Βγήκες από το δωμάτιο του Στράτου Αλίπα. Αυτός είναι ο καλός φίλος? Στράτος... Δεν ξέρω κανένα Στράτο. Α, δεν πάμε καλά. Δεν μου λες τι γίνεται τώρα, με δουλεύεις? Εγώ σε δουλεύω ή εσύ? Τι σπάθει ρε παιδάκι μου τώρα, τι συμβαίνει? Να μη σε νοιάζει. Δεν χρειάζομαι ούτε βοήθεια ούτε έλεγχο. Το τι ήρθα να κάνω εδώ δεν αφορά κανέναν. Είναι δική μου δουλειά. Ελσά, το παρατραβάς το σκηνή. Κάνε το μια φορά κι εσύ ρε Στέφανε. Παρατράβα το ρημάδι το σκηνή και μετά έλα να μιλήσω. Ήταν εδώ η Έλσα. Πες ένα αγιά ρε πρώτα. Ναι, καλά, συγγνώμη, αλλά είμαι λίγο ταραγμένος τώρα. Την είδα να βγαίνει από εδώ. Ναι, κι εγώ τη φταίω. Δεν είπα ότι φταίς εσύ. Αλλά τι δουλειά έχει η Έλσα εδώ μέσα? Δεν ξέρω ρε φίλε. Δεν την κάλεσα εγώ. Στρατοκόφτο, λέγε, τι ήθελε? Ήρθε να δει για την καλή μου υγεία. Ρε, με δουλεύεις τώρα? Όχι ρε Στέφανη, γιατί να σε δουλέψω? Ήρθε κοπέλα να δει πως είμαι, μου δώσει και χαιρετίσματα από τη Δώρα. Στρατό, μην το συνεχίζεις. Λέγε, τι ήθελε? Δηλαδή, φώτηκε να σου πω δεν με πιστεύεις, γιατί ρωτάς την ίδια? Γιατί τη ρώτησα την ίδια και δεν μου λέει τίποτα. Τι μπορεί να ξέρω εγώ τι έχει μες στο μυαλό της, γιατί ήρθε εδώ? Τουλάχιστον δεν μπορεί να μου πεις τι σου είπε. Τα κλασικά. Πώς είμαι, τι κάνω? Σου πω κάτι φίλε. Μείνε μακριά. Από ποιον? Αυτή η γυναίκα δεν κάνει για σένα. Πού είσαι μου λες? Πού είσαι και το έχεις αφήσει μόνο του? Ξύπνησε. Φυσικά και ξύπνησε. Δεν λες και εσύ μια κουβέντα ότι θα βγεις. Πλάταξε το κλάμα. Δεν ήθελα να σε ξυπνήσω, γι' αυτό. Κακός. Άλλη φορά να μην το ξανακάνεις, παρακαλώ. Έχεις δίκιο. Έλα, αγάπη μου. Έλα, αγάπη μου, ήρθε η μανούλα τώρα. Μπουμπούκι μου. Μπουμπούκι μου. Πού ήσουν, α? Στο Στράτο. Γιατί? Τι ήθελες? Ήθελες να του πεις κάτι? Κάτι πολύ απλό. Να πάρει θέση απέναντι στη Δώρα και σε σένα. Έλσα, τι λες? Έχει πάρει θέση. Αγαπάει τη Δώρα. Τι δουλειά έχεις, γιατί ανακατεύτηκες? Γιατί σκέφτηκα ότι τον Στράτο το συμφέρει να τον κάνω σύμμαχο, όχι εχθρό. Ορίστε. Τι κατάλαβες που φάγαμε έξω? Τι κατάλαβα? Κατάλαβα ότι γέμισε το στομάχι μου. Μην πεθάνω και από αστεία. Τίνκα το ψυγείο. Να, τίνκα το ψυγείο. Ένα κοτόπουλο καρβουνιασμένο και τα χοιρινό, ολόμαυρο. Καλά, δεν τρέπεσαι να μιλάς έτσι για τη μαγειρική της γυναίκας σου? Κλέρι μου, μαγειρεύεις ακριβώς όπως η μητέρα μου. Δηλαδή, χάλια. Μπράβο. Χτύπα μου τις αδυναμίες μου, τρίψτες μου στη μούρη. Μωρό μου, δεν είναι η μαγειρική το φόρτε σου. Τι να κάνω τώρα, εγώ σ' αγάπησα για άλλα πράγματα. Μη με πλησιάζεις, σαν απορροφητήρες μυρίζουμε από την τσίκνα. Ωραία, θα τα αερίσουμε. Τι, αυτά δεν ξεμυρίζουν ούτε με κλίβανο. Άσε τη χοληστερίνη, είδες τα λάδια τους? Τα είδες εσύ? Δεν χρειάστηκε. Τι θα είχανε, αγνό παρθένο ελαιόλαδο? Όχι, σπορέλαιο θα είχανε. Άμα σου κολλήσει κάτι στο μυαλό σου. Εσένα, άμα σου κολλήσει. Χάθηκε μια φορά να πεις τι ωραίο φαγάκι έφαγα από τα χεράκια σου, Κλέρι. Μωρό μου, πώς μπορώ να πω τι ωραίο φαγάκι έφαγα από τα χέρια σου, αφού ήταν ένα χοιρινό καρουνιασμένο? Για να μην πω τα... Μην τολμήσεις να συνεχίσεις. Έλα, να σε φιλήσω. Ούτε με σφαίρες πριν κάνεις μπάνιο. Και από αύριο αποτοξίνωση. Μία εβδομάδα θα τρώμε νερόβραστα. Πάω για μπάνιο.
Θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Εσύ στο ξενώνα, όχι στο ίδιο μπάνιο, λοιπόν. Και μόλις τελειώσεις, θα μου φέρεις αμέσως τα ρούχα σου, θα βάλουμε στο πλυντήριο. Θα βάλεις πλυντήριο νυχτιάτικα? Αν υπερθέτως. Στο κλίβανο, στο κλίβανο. Σε τι θέλεις να κάνεις συμμαχός στο στράτο? Τι σκέφτηκες? Είναι μια ιστορία που έχω αφήσει στη μέση και θέλω να την τελειώσω. Την εκδίκησες στον Αμυρά. Όχι μόνο τη δική μου, Ρεγκίνα. Εσένα ξεχνάς, τι σου έκανε? Πιστεύεις ότι έχω τη θέληση ή το κουράγιο να κάνω ένα κυνήγι μαγισσών? Και τι θα κάνεις, θα κάτσεις με σταυρωμένα χέρια? Αυτή τη στιγμή έχω να αντιμετωπίσω ένα πειθαρχικό συμβούλιο, μια νευρική κρίση, μια ερωτική απογοήτευση. Αλήθεια σου λέω. Ο Αμυράς δεν χωράει πουθενά σε όλη αυτή την ιστορία. Ξέχνα το. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Εγώ θα το πολεμήσω. Γιατί και για ποιον? Τώρα πια τα ξέρουν όλοι όλα. Και λοιπόν, μπορώ νομίζω εύκολα να ξεχάσω όσα μου έκανε. Αν θέλεις να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου, θα πρέπει κάποια στιγμή να παραδεχτείς ότι δεν φταίει για όλα ο Αμυράς. Φταίνε οι πράξεις μας, εκείνο το βράδυ. Κάνεις λάθος, Ρεγκίνα. Εγώ εκείνο το βράδυ πυροβόλησα για να σώσω τη ζωή της φίλης μου. Με αυτό δεν έχει καμία σχέση ο Αμυράς. Ο Αμυράς βίασε τη ζωή μου και την ψυχή μου. Μου πήρε τον άντρα μου, μου πήρε το παιδί μου, με έκλεισε μέσα στη φυλακή. Έβαλε να με κάψουν ζωντανή μέσα στη φυλακή. Ήταν η αιτία για να σκοτωθεί ο Οδυσσέας. Όχι, ρε Ρεγκίνα. Είναι πάρα πολλά για να πω. Δεν βαριέσαι, ξέχασέ τα. Δεν ξέρω τι να σου πω. Σε καταλαβαίνω, αλλά δεν βλέπω κανένα τρόπο που να μπορείς να κάνεις κακό στον Αμυρά. Θα προσπαθήσω με ό,τι στοιχεία έχω στα χέρια μου αυτή τη στιγμή. Το οφείλω στον εαυτό μου και στον Οδυσσέα. Λοιπόν, σ' ακούω. Είσαι μαζί μου? Όχι. Αλήθεια σου λέω, δεν βρίσκω κανένα νόημα πια σε όλα αυτά. Η πόλη παίζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί. Η πόλη παίζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει το άλλο σου μισό.
είσαι καλά? Χρειάζεσαι βοήθεια? Όχι, εντάξει. Μια χαρά χαλήμα. Τι τρέχει? Πιάσουμε και κουβέντα τώρα, προχωρήσει παρακαλώ. Chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Παλικάρι, θέλει σίγουρα να πάμε. Εσύ είσαι έτοιμος να πέσεις ξερός? Καλά είμαι, μάμα. Κοίτα, μην βρούμε κανένα πελάτη βραδιάτικα. Προχώρα, φίλε, τώρα. Καλά. Ετοιμαζόμουν να έρθω. Μα γιατί σηκώθηκες? Η Ρεγκίνα ήρθε να με χαιρετήσει. Δεν έχεις κάνει λάθος, εντάξει. Και έπαιξες τη ζωή σου κορώνα γράμματα για να έρθεις να μου το πεις αυτό? Δεν με ενδιαφέρει η ζωή μου. Εμένα όμως με ενδιαφέρει. Θέλεις να πεθάνεις? Δεν με νοιάζει. Θα θέλω να με αγαπάς εσύ. Θα το δεις μόνο. Θα το... Εγώ πάντως μια φορά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Άλλο ένα τέτοιο και τον χάσαμε. Εγώ φταίω. Εγώ. Σας δίνω το λόγο μου, γιατρέ. Δεν θα ξαναγίνει. Εσείς. Εκείνος μας τον δίνει. Πάντως, ειλικρινά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς αυτή την κατάσταση έκανε κάτι τόσο μα τόσο ανόητο, τόσο απερίσκεπτο. Έχετε δίκιο, ό,τι και να πείτε. Μα θα μπορούσε να έχει ξανά εσωτερική αιμορραγία. Ειλικρινά απορώ πως για ακόμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στο κρεβάτι και παρακαλώ όχι άλλες τέτοιες δυσάρεστες εκπλήξεις. Να μείνετε ήσυχος, γιατρέ. Και σας ευχαριστώ πολύ. Τα πας καλά? Τι προσπαθείς δηλαδή να τον αποτελειώσεις? Εγώ φταίω. Ήταν λάθος μου. Αλλά δεν απαντούσα στα τηλεφωνήματά του και ήρθε να με βρει. Τι καταλαβαίνεις τώρα? Θέλεις να σου απαγορεύσω να τον ξαναδείς? Μα είναι πολύ αδύναμος. Δεν μπορείς εσύ να τον φέρνεις σε τέτοιες περιπέτειες. Έχετε δίκιο. Αλλά δεν φανταζόμουν ότι θα φύγει από το νοσοκομείο. Να όμως που έφυγε. Μήπως θα ήταν πιο σωστό να μην ξανάρθεις εδώ μέχρι να γίνει καλά? Όχι, κυρία Μοιρά. Όχι, όχι, δεν είναι σωστό. Ναι. Ίσως έχεις δίκιο. Μπορεί έτσι να του κάνουμε χειρότερο κακό. Να ξυπνήσει ξαφνικά και να μην σε δει μπροστά του. Δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει. Τίποτα, το αποφάσισα. Θα μείνω κι εγώ εδώ για κάθε ενδεχόμενο. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Ακούστε με. Πηγαίνετε να κάνετε τις δουλειές σας. Θα μείνω εγώ κοντά του. Και αν ξανασυμβεί το ίδιο ή κάτι παρόμοιο, δεν μπορώ να του ρισκάρω. Θα μείνω εδώ. Πιστέψτε με, δεν θα φύγω από κοντά του. Θα είμαι συνέχεια δίπλα του. Σας παρακαλώ, σας το ορκίζομαι. Πηγαίνετε. Δεν ξέρω αν κάνω καλά. Καλά κάνετε. Πιστέψτε με.
Πέτρο. Καλημέρα, παπά. Καλημέρα. Τι έγινε, γιατί είναι ακόμα εδώ τα παιδιά? Καλημέρα. Είναι Φέλη, είναι στο κρεβάτι. Γιατί? Είναι άρρωστη. Ψήνεται στον πυρετό το πουλάκι, δεν μπορούσε να σηκωθεί. Και ο Πέτρος γιατί δεν πήγε σχολείο? Δεν φταίει, γιαγιά. Ξέρεις, τώρα άλλαζα τη μικρή, ήταν μουσκεμα. Δεν τα ακούσαμε το σχολικό, δεν το πήραμε χαμπάρι. Η άλλη που είναι, γιατί δεν το πήγε η άλλη? Τι μαμά λες, άλλη. Για πες που είναι. Πού να είναι, θα μου πεις, ε? Τι κάθομαι και ψάχνω τώρα. Τέλος πάντων, έλα μικρέ, ετοιμάσου την τσέτα σου. Θα πάμε δεύτερη ώρα, θα σε πάω. Γρήγορα όμως. Γρήγορα, Πέτρο μου. Γαλατία, εγώ θα γυρίσω και θα τα πούμε μετά. Εντάξει. Γιατρό πήρες? Όχι, ακόμα δεν. Τι περιμένεις, θα πάει 40 ο πυρετός, τι περιμένεις? Ούτε ένα γιατρό δεν μπορείς να πάρεις. Τέλος πάντων. Πέτρο, τελείωνε, παιδί μου. Γρήγορα. Γιαγιά, μαμά τι έπαθε? Τίποτα, αγάπη μου. Είχε μια επίγουσα δουλειά. Θα τα πούμε μετά το σχολείο. Άντε, άντε, άντε. Μήπως έπαθε τίποτα και μου το κρύβεται? Όχι, Πέτρο μου. Μαμά, άλλοι παθαίνουνε. Έλα μου και δεν στο κρύβει κανείς. Άντε μου. Λάζω, γεια. Γιατί, βρε, αγάπη μου. Γιατί. Αφού αγαπιόμαστε. Γιατί τα πράγματα να μην είναι πιο απλά? Γιατί τόσες δυσκολίες, τόσα εμπόδια? Η αγάπη δεν μπορεί να χαθεί. Θα γίνεις καλά και θα σε ακολουθήσω όπου μου πεις. Φτάνει να γίνεις καλά. Δεν το πιστεύω. Πάλι τα ίδια. Δεν το καταλαβαίνεις. Αντώνη. Αλίκη, σε παρακαλώ πολύ. Δεν έχω ούτε το χρόνο, ούτε τη διάθεση για ιστερίες. Είναι Φέλη, είναι άρρωστη. Έχω το παιδί μου πάνω άρρωστο. Καταλαβαίνεις. Μην ανησυχείς, Αντώνη. Θέλω μόνο να σου μιλήσω. Και εμένα η εγκυμοσύνη μου δεν πάει καθόλου καλά. Πάλι το ίδιο παραμύθι. Δεν σε πιστεύω πια. Αντώνη, αλήθεια σου λέω. Δεν είμαι καλά. Ο γιατρός μου είπε να μείνω στο κρεβάτι σε ακινησία και εγώ δεν το κάνω. Ωραία, κάνω το να τελειώνω. Ρέγαμα, το μην είσαι τόσο αδιάφορος. Και τότε που ενδιαφερόμουν, τι κατάλαβα? Τι κέρδισα? Ας βλάκας και μισός ήμουν. Τον εκμεταλλεύτηκες και εσύ και όλοι σας. Ένας στόχος ήμουν από τον πέτυχες. Τι ζητάς λοιπόν? Ζητάω την προσοχή σου. Είμαι μόνη, Αντώνη, φοβάμαι. Φοβάμαι, μην πάθει κάτι το παιδί. Ωραία, αν φοβάσαι, να μείνεις στο κρεβάτι σου και κόψεις τις βολτές. Όλο μόνες. Γιατί θες παρέα? Εσύ το διάλεξε, λίγη. Όπως έστρωσες να κοιμηθείς. Αντωνή, αλήθεια σου λέω, το μωρό κινδυνεύει. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αντωνή, αν πάθει κάτι το μωρό, δεν θα σου συγχωρήσω ποτέ. Μ' ακούς, ε? Θα φτάσω στα άκρα. Ή μου συμπεριφέρεσαι έτσι? Δεν σου ζητάω κάτι τρελό. Τη βοήθειά σου ζητάω για το παιδί σου. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τώρα προτεραιότητα έχει η Φέλη. Τι λέγαμε? Ο Αμοιράς. Ναι. Έλα, Άρη. Μπα. Πώς έγινε αυτό? Πού σε βρίσκω? Σπίτι μου. Θα είσαι εκεί? Ναι. Ωραία. Πρέπει να κουβεντιάσουμε. Έρχομαι αμέσως. Εντάξει. Σύντομος ήτανε. Τι σε ήθελε? Να μιλήσουμε. Του κόπηκαν τα πόδια από τη στιγμή που με πήρε τηλέφωνο ο Σωτηρίου. Και τι, σε διέταξε να τρέξεις? Όχι βέβαια. Θα έρθει αυτός εδώ. Μη μου πεις, θα έρθει το βουνό στο Μωάμεθ.
Εντυπωσιακό, ε. Φύγε. Ορίστε. Φύγε, παιδί μου. Για να τρέχει έτσι αυτός τον πονάει, άστον να πάρει μια γεύση από τα καψόνια του. Κλέρι, του είπα πως είμαι εδώ. Και σου έτυχε κάτι. Εκείνος πως μπορεί τόσο καιρό να ακυρώνει τα ραντεβού σας και να σε στείνει όποτε θέλει. Λοιπόν, σου έτυχε κάτι έκτακτο. Μην ανησυχείς, θα το χειριστώ εγώ. Είσαι σίγουρη? Όσο δεν παίρνει άλλο. Μπορεί να μη σκαμπάζω από μαγειρική, αλλά από πόκα σκίζω. Φύγε. Φύγε, για σένα το λέω. Φύγε. Ωραία, φεύγω. Αλλά πού θα πάω? Σινεμά. Έχει ένα εκπληκτικό αφιέρωμα στο Φελίνι. Τι θα γίνει, ρε Στέφανε? Θα σε βλέπω μπροστά μου συνέχεια. Γεια. Γεια, Στέφανε. Εχθές κάτι με ρώτησες. Αν μπορώ κι εγώ να παρατραβήξω το σκηνή, όπως είπες. Να ξεπεράσω τα όρια μου. Ναι, και? Μπορώ. Σοβαρά? Και τι θα κάνεις, δηλαδή? Δεν πρόκειται να σου πω. Αλλά να είσαι σίγουρη ότι αυτή η κατάσταση δεν πρόκειται να συνεχιστεί για πολύ. Τουλάχιστον μπορείς να μας πεις πώς είναι ο Στράτος. Ο Στράτος... χάλια. Σχεδόν σε κόμμα. Γιατί τι έγινε, αφού είχε συνέλθει? Ναι, αλλά σηκώθηκε. Να πάει πού? Στη Δώρα. Δεν το πιστεύω. Γιατί? Έλαντε. Δεν έχω ιδέα. Έχω όμως εγώ. Με συγχωρείτε. Γεια σου, Κλέρι. Καλημέρα, κυρία Μοιρά. Να σας προσφέρω κάτι? Όχι, δεν χρειάζεται. Ο Άρης πού είναι? Αχ, δυστυχώς, δεν τον προλάβατε. Τι σημαίνει αυτό? Έφυγε. Πώς έφυγε, δηλαδή? Αφού είχαμε ραντεβού. Μα του έτυχε κάτι έκτακτο. Δυστυχώς. Μα τον ενημέρωσα ότι είμαι στο δρόμο. Λυπάμαι, αλλά αυτά συμβαίνουν, η κυρία Μοιρά. Φαντάζομαι ότι θα το έχετε κάνει κι εσείς αυτό πολλές φορές. Έτσι δεν είναι? Όχι, δεν είναι. Πώς σηκώθηκε και έφυγε αφού είχαμε συμφωνήσει να έρθω εδώ? Κυρία Μοιρά, μην γίνεστε τόσο αυστηρός με τους άλλους. Είπαμε, σίγουρα σε κάποια περίσταση θα έχετε αναγκαστεί να το κάνετε κι εσείς αυτό. Θα έχετε αναβάλει κάποιο σημαντικό σας ραντεβού. Θα έχετε στήσει κόσμο. Θα έπρεπε να με ενημερώσει. Αχ, τώρα τι να κάνω εγώ, πώς να βοηθήσω? Μήπως θα θέλατε να μου τα πείτε εμένα και εγώ να του τα μεταφέρω ακριβώς? Με κοροϊδεύετε, κυρία Μελά? Μα για να μην ξανάρχεστε, λέω. Μάλιστα. Η ειρωνία σας μου αποδεικνύει ότι εσείς βρίσκεστε πίσω από όλο αυτό. Δεν σας καταλαβαίνω. Εσείς του είπατε να φύγει. Είστε πανέξυπνοι. Νομίζετε ότι έτσι θα με ταπεινώσετε? Μακράνε μου τέτοια πρόθεση. Ας συνεχίζετε, βλέπω. Ας είναι. Καταλαβαίνω τελικά ότι εσείς είστε το ισχυρό άτομο εδώ μέσα. Ωραία, λοιπόν. Θα συζητήσω τότε μαζί σας. Ελπίζω εσείς τουλάχιστον να έχετε λίγο καιρό, ώστε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Πώς είναι? Κοιμάται. Γλίτωσε τον κίνδυνο. Έμαθες τι έκανε?
Ήρθε σπίτι σου. Μου το είπε ο Στέφανος. Μου είπε ότι παρεξήγησε το φιλί σας. Όταν αποχαιρετούσες. Τώρα που το είπε και εκείνος, με πιστεύεις? Όχι. Μπορεί έτσι να το είπες, αλλά είναι ψέματα. Την ξέρω καλά την τακτική σου, Ρεγκίνα. Δεν θα το βάλεις τόσο εύκολα κατώ. Τον αγαπάς, έτσι? Ναι. Και θα τον διεκδικήσεις από μένα? Ναι. Μπορώ να σε αποτρέψω? Όχι, δεν μπορείς. Μάλιστα. Θέλω να τον δω. Μπορώ να πάω μέσα? Όχι. Τώρα εσύ δεν μπορείς. Λοιπόν, κυρία Μελά, έχετε το χρόνο να κάνουμε αυτή την κουβέντα που σκόπευα να κάνω με τον άντρα σας? Τώρα με φέρνετε σε δύσκολη θέση. Δεν θέλω να ανακατεύουμε στις υποθέσεις του. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είσαστε μια ισχυρή προσωπικότητα. Ας σταματήσουμε τις υπεκφυγές και να μπούμε κατευθείαν στο θέμα μας. Όπως νομίζετε, σας ακούω. Με τον άντρα σας κάποια στιγμή είπαμε μερικές κουβέντες παραπάνω. Κάτι σαν παρεξήγηση. Όπως το λέτε. Ήρθα λοιπόν εδώ να του πω ότι όλα αυτά ήταν λόγια της στιγμής. Ότι από την πλευρά μου τουλάχιστον δεν ισχύουν. Μπορούμε λοιπόν να τα αφήσουμε πίσω όλα και καλή καρδιά. Για να καταλάβω μια στιγμή. Μήπως μεσολάβησε κάτι για αυτή τη μεταστροφή σας, κάτι που δεν το ξέρουμε? Εγώ σας μιλάω με ανοιχτά χαρτιά, κυρία Μελά, και θα το εκτιμούσα αν κάνετε κι εσείς το ίδιο. Ξέρω καλά πως γνωρίζετε τις εξελίξεις. Αυτό άλλωστε αποδεικνύει και η σημερινή σας συμπεριφορά. Μας δίνεται λοιπόν η ευκαιρία να ξεκινήσουμε πάλι από το σημείο που είχαμε μείνει. Να διαγράψουμε τα λάθη. Νομίζετε ότι αυτό είναι εφικτό? Τα πάντα είναι εφικτά, κυρία Μελά. Αυτά τα ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα. Το δύσκολο είναι οι καλές συμμαχίες. Γιατί σε αυτό το παιχνίδι οι κανόνες είναι πολύ σκληροί. Όλα μπορούν να ανατραπούν σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα. Σαν την πόκα. Η καλύτερη μπλόφα κερδίζει. Παίζεται πόκα. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω την ντάμα από το βαλέ. Στην πόκα πράγματι υπάρχει πάντα η πιθανότητα κάποιος να την καταλάβει την μπλόφα. Α, τι μου λέτε? Βέβαια. Το δυστύχημα είναι ότι για να ξεσκεπάσεις την μπλόφα πρέπει πρώτα να την πληρώσεις. Χρειάζεται μεγάλη πείρα για να καταλάβεις ποιος παίχτης έχει καλό φίλο και ποιος όχι. Και εσείς, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, είσαστε ακόμα πρωτάριδες. Ναι. Ευτυχώς η φύση έχει φροντίσει να προστατεύει και εμάς τους πρωτάριδες. Η τύχη του ατζαμί που λένε. Ναι, ίσως. Μόνο που αυτή η τύχη κάποια στιγμή τελειώνει. Και τότε πρέπει να έχει επιλέξει κανείς δυνατούς συμμάχους. Και ο Σωτηρίου είναι πολύ λίγος. Είναι ελάχιστος. Από την άλλη μεριά εγώ ξέρω πάρα πολλά. Και πιστέψτε με, κυρία Μελά, αν χρειαστεί θα τα χρησιμοποιήσω όλα. Καλημέρα σας, κυρία Μελά.
περάσει πάλι τους αμπουκάδες άγωμα. Ρανιά! Ρανιά! Ρανιά, έλα κάτω, έλα κάτω! Ο αμοιράς είναι δίπλα στις κλέρες, θα έρθει και εδώ. Τώρα τι ρεγα, πού να σε κρύψω? Όχι, δεν θα με κρύψεις. Και τι να σε κάνω? Πάμε έξω. Μα, κάτσε. Εγώ λέω να πάμε πάνω καλύτερα, να σε βάλουμε στην ντουλάπα, μη σε δει. Ακριβώς το αντίθετο, Βλάση. Θέλω να με δει. Μα έχεις τρελαθεί τελείως. Όχι, είμαι μια χαρά, έλα. Πάμε, μη φοβάσαι. Κάτσε, εγώ έχω να αναθρέψω παιδιά τώρα, σοβαρά μιλάς. Αυτός είναι επικίνδυνος, είναι ανεξέλεκτος. Έχει μου εμπιστοσύνη, Βλάση. Ξέρω τι κάνω. Έλα, πάμε. Okay. Είσαι σίγουρη? Είμαι. Ορίστε. Φύλαμε, σου λέω, κάντο για χάρη μου, έλα, φύλαμε. Φύλαμε, ναι!